Αρκαδία 938. Να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα στη συνέντευξη που παρουσιάζουμε την διαδικασία του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών της Τρίπολης με την επωνυμία Λύση. Να σας πω λίγο μια ανασκόπηση πώς προέκυψε αυτή η σύμπραξη με το Δικηγορικό Σύλλογο της Τρίπολης. Υπήρχε ένα νομοσχέδιο για τη διαμεσολάβηση, το οποίο έδινε τη δυνατότητα σε επιμελητήρια με δικηγορικούς συλλόγους να οργανώσουν Ινστιτούτα, να συμπράξουν, να φτιάξουν μία εταιρεία και να οργανώσουν Ινστιτούτα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών. Εμείς λοιπόν εδώ και 2 χρόνια ξεκινήσαμε τη συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Τρίπολης, όπως και τον απελθόντα τον κύριο Κωστόγιαννη, για την άψογη συνεργασία, και με αρκετή επιμονή θα έλεγα προσπαθήσαμε και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τελειώσει όλα τα διαδικαστικά ζητήματα, γιατί είχε αρκετή διαδικασία να πιστοποιηθεί το Ινστιτούτο, να γίνουν όλες οι συνονοήσεις, να πάρουμε από το Υπουργείο τις άδειες, τις αναγκαίες, να το παρουσιάσουμε. Σας καλούμε λοιπόν σήμερα για τα εγκαίνια που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Απριλίου στην αίθουσα των εκδηλώσεων του επιμελητηρίου, όπου θα είναι και η αίθουσα στην οποία θα γίνει η κατάρτιση των διαμεσολαβητών. Έχει προσκληθεί και ο Υπουργός, ο κύριος Κοντονής, ο αρμόδιος, ο καθήλυν των διαμεσολαβητών. Θεωρούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική, την οποία από την πρώτη στιγμή το Επιμελητήριο Αρκαδίας την αγκάλιασε, γιατί πιστεύει ότι μέσω της διαμεσολάβησης μπορεί να έχουμε γρηγορότερες διαδικασίες επίλυσης διαφορών που προκύπτουν και ειδικά μέσω των επιχειρήσεων, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν κλείνουν υποθέσεις, περνάνε 7 και 8 χρόνια και 6 χρόνια για να οριστικοποιηθεί μια απόφαση δικαστική. Και μέσω αυτού του συστήματος της διαμεσολάβησης, το οποίο είναι καινούριο στη χώρα μας, αλλά το τελευταίο διάστημα πληροφορηθήκαμε ότι έγινε και υποχρεωτικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς το είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία με την λογική ότι θα ήταν προαιρετική η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Άρα δικαιωνόμαστε και από αυτή την άποψη, ανεξάρτητα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος γνωρίζω ότι έχει και κάποιες ενστάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας. Και αυτό ήταν το κίνητρο για μας για να φτιάξουμε αυτό το Ινστιτούτο Κατάρτισης. Αυτό θα αφορά όλη την Πελοπόννησο και ευελπιστούμε ότι θα έρθουν πάρα πολλοί και δικηγόροι αλλά και λογιστές και μηχανικοί, γιατί η διαμεσολάβηση δεν είναι μόνο... δεν έχει να κάνει μόνο με το νομικό κομμάτι, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα που προκύπτουν διαφορές, και νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Στη συνέχεια, σε διπλανό χώρο του επιμελητηρίου θα γίνει και η πύλη διαμεσολάβησης, που σημαίνει ότι όταν τα δύο μέρη θα έρχονται σε συμφωνία να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση, θα μπορούν σε αυτό το χώρο που έχει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτούνται να έρχονται και να κάνουν αυτή τη διαδικασία που επιβάλλεται μέσω του συστήματος της διαμεσολάβησης. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την κυρία Παπαδημητρίου, η οποία είναι πατριώτησά μας και
μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θα αναλάβει και το κομμάτι της εκπαίδευσης και νομίζω ότι έχει υπερβάλει αυτό για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να το κάνουμε πραγματικότητα αυτό το ζήτημα εδώ στην Αρκαδία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αγγελάκο, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας σήμερα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναδρομή στη ιστορία, στην σύντομη ιστορία του Ινστιτούτου Κατάρτισης των Μεσολαβητών της Τρίπολης. Ξεκίνησαν όλα πριν από 2 με 2,5 χρόνια με πρωτοβουλία του τότε μέλους του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου και παρόντα σήμερα στη συνάντηση μας, του κυρίου Χρονόπουλου, ο οποίος σε επαφή με την κυρία Παπαδημητρίου ξεκίνησε την όλη αυτή κοινή προσπάθεια και τον κοινό αγώνα, ο οποίος σήμερα τελικώς φτάνει στο τέλος του και είμαστε σε λίγες μέρες θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έναρξη του πρώτου κύκλου εκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών που θα γίνει στο Ινστιτούτο μας. Θέλω επίσης να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι το Ινστιτούτο αυτό για την Τρίπολη και για την Αρκαδία και την Πελοπόννησο γενικότερα. Λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή είναι μόλις το έκτο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εκτός από της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, των τριών μεγάλων πόλεων, των τριών μεγάλων δικηγορικών συλλόγων, γιατί όπως είπε και ο κύριος πρόεδρος νωρίτερα, φορέας, ένας από τους δύο φορείς που είναι απαραίτητος για τη σύμπραξη, για τη δημιουργία ενός Ινστιτούτου είναι ένα δικηγορικός σύλλογος. Εκτός λοιπόν από τις Αθήνας, της Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Αλεξανδρούπολης, η Τρίπολη είναι το έκτο Ινστιτούτο που έχει πάρει επιστοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα ξεκινήσει να παρέχει προγράμματα διδασκαλίας σε υποψήφιους διαμεσολαβητές. Αυτό και μόνο δείχνει, αν αναλογιστεί κανείς πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο και δικηγορικούς συλλόγους με μέλη περισσότερα της Τρίπολης, πόσο σημαντικό είναι για την περιοχή μας η ύπαρξη αυτού του Ινστιτούτου εδώ. Σκοπός μας είναι να αγκαλιάσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διαμεσολαβητές της όλης Πελοποννήσου. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας πει και η κυρία Παπαδημητρίου με ποιους τρόπους θα γίνει και αυτό. Να επισημάνω ότι η διαμεσολάβηση είναι νόμος του κράτους εδώ και χρόνια, δεν προέκυψε ξαφνικά. Αυτό που έγινε τώρα τους τελευταίους μήνες, η διαφοροποίηση είναι ότι πλέον έχει καταστεί υποχρεωτική για κάποιες συγκεκριμένες διαφορές ως υποχρεωτικό προστάδιο. Το γεγονός λοιπόν ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος είχαν ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή πρώτης ένταξης ως υποχρεωτικού προσταδίου της διαμεσολάβησης σε αυτές τις υποθέσεις δείχνει το πόσο ενδιαφερθήκαμε για το θεσμό της διαμεσολάβησης και πόσο τον αγκαλιάσαμε την πρώτη στιγμή. Άλλωστε εμείς, όπως το έχω τονίσει και παλιότερα σε άλλες συνεντεύξεις, ως δικηγόροι είμαστε και από τον κωδικά μας υποχρεωμένοι, παρόλο που το κάνουμε και πράξη, να εφαρμόζουμε οποιαδήποτε μορφή εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Μία από αυτές είναι και η διαμεσολάβηση. Το ΙΝΚΑ Τρίπολης, η λύση, θα παρέχει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών σε 80 ώρες. Επίσης, στο μέλλον θα παρέχει και κάποια προγράμματα μετεκπαίδευσης ήδη διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και διάφορα σεμινάρια κατάρτισης σε συγκεκριμένους κλάδους του δικαίου, σε συγκεκριμένες διαφορές. Και επίσης θα γίνεται και κάποια εκπαίδευση, κάποια σεμινάρια εκπαίδευσης παραστατών δικηγόρων. Δηλαδή δικηγόρων που δεν θα είναι διαμεσολαβητές, αλλά θα παρίστανται μαζί με τον πελάτη τους, μαζί με τον εντολέα τους, στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Η τοπική κοινωνία, οι δικηγόροι του συλλόγου μας, αλλά και των γειτονικών νομών θα δείξουν ενδιαφέρον. Ήδη μια πρώτη γεύση που έχουμε είναι ότι έχουν εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα. Και ελπίζουμε, γιατί και οι υποδομές που έχει το Ινστιτούτο είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και οι υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδεύτρια, η κυρία Παπαδημητρίου, που θα πάρει τον λόγο σε λίγο, έχει διαπιστευθεί, έχει εξειδικευτεί σε πάρα πολλά αντικείμενα και είναι πλέον κατάλληλη για να αποδώσει στο κομμάτι αυτό του εκπαιδευτικού.
Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου και εμένα σήμερα που μετά από μεγάλο αγώνα από την πρώην διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου και την τωρινή, αλλά και το πρόεδρο του Επιμελητηρίου, είναι ιδιαίτερη τιμή μου και χαρά που με έχουν επιλέξει να συνεργαστώ μαζί τους για να εφαρμόσουμε αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών στο νέο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λύσης. Αυτός ο εκπαιδευτικός φορέας είναι πολύ σημαντικός και μου δίνει αυτή τη χαρά γιατί κατάγομαι από την Τρίπολη και θα μπορέσω να, για πρώτη φορά με την εξειδίκευσή μου και την εμπειρία μου να καταρτήσω ανθρώπους από όλη την Πελοπόννησο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει συσταθεί και αδειοδοτηθεί το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών ως ο πρώτος φορέας για όλη την Πελοπόννησο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα παραθέσουμε την εταιρεία μου που έχουμε εμπειρία από το εξωτερικό και από τον αγγλικό φορέα, το London School of Mediation, θα οριστεί για γύρω τα μέσα Μαΐου και θα ξεκινήσουν κάποια προγράμματα τα οποία θα περιλαμβάνουν 80 ώρες βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, τα οποία περιλαμβάνουν βασικές αρχές διαμεσολάβησης, δεξιότητες και τεχνικές, και επίσης θα έχουν και κάποια νομική ύλη, γιατί παλιότερα με τον παλιό νόμο ήταν γύρω 40 ώρες, τώρα όμως έχουν προσθέσει και κάποια νομική ύλη που αφορά το εμπορικό, τις βασικές αρχές του εμπορικού δικαίου, αστικές αρχές και αξιόγραφα, και θα μπορέσουμε να καταρτήσουμε και να πιστοποιήσουμε τους μελλοντικούς διαμεσολαβητές που αργότερα θα πρέπει να δώσουν τις εξετάσεις για τη διαπίστευση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο στόχος μας είναι η άρτια εκπαίδευση αυτών των διαμεσολαβητών, ούτως ώστε να μπορέσουν να διεξάγουν τις διαμεσολαβήσεις τις οποίες θα υφίστανται με την υποχρεότητα τώρα του καινούριου νόμου το που εφαρμόστηκε από τις 3 Ιανουαρίου του 45-12 του 2018. Μετά την πιστοποίηση, αυτοί οι μελλοντικοί διαμεσολαβητές θα μπορέσουν να λάβουν και το διεθνές αναγνωρισμένο πιστοποιητικό του αναγνωρισμένου διεθνής οργανισμού διαμεσολάβησης, που είναι το Institute Charter of Arbitration. Η εταιρεία μου θα έχει διαπιστευμένους και πιστοποιημένους διαμεσολαβητές, άρτια καταρτισμένοι, οι οποίοι έχουν εμπειρία από το εξωτερικό και θα μπορέσουμε να πλαισιώσουμε ένα πάρα πολύ αναγνωρισμένο παγκοσμίως πρόγραμμα. Η διαμεσολάβηση έχει μπει στη ζωή μας από το 2010. Είναι νόμος πλέον και τώρα στις ειδικές διαδικασίες, σε υποθέσεις εμπορικές και αστικές, θα πρέπει να υπάρχει και να πλαισιώνεται ο κάθε τόπος με αντίστοιχο αριθμό πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και διαπιστευμένων, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη διαδικασία που θα είναι, στην προδικασία που θα είναι η διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να μπορέσουμε να απονείμουμε, να μπορέσουμε να διευκολύνουμε και να μπορέσουν να επιλύσουν τις διαφορές τους άμεσα και χωρίς πολύ κόστος. Αρκαδία 938.